προϋπολογισμό του 24 έχουν αποκοπεί 23 εκατομμύρια από το φορέα, δηλαδή από τους πρόσφυγες δηλαδή, γιατί ο φορέας τι κάνει, ουσιαστικά βοηθάει τους πρόσφυγες, έκανε έξαλλο στους βουλευτές και περισσότερο από όλους τον φίλτατο, τον Ζαχαρία Κουλία, που δικαίως ο άνθρωπος τα πήρε στο κρανίο και λέει θέλω πίσω τα λεφτά του φορέα, τα 23 εκατομμύρια. Τον έχουμε μαζί μας, τον Ζαχαρία τον Κουλία, τον βουλευτή του Δίκο. Καλημέρα, αγαπητέ μου Ζαχαρία Κουλία. Καλημέρα, καλημέρα, Ανδρέα. Λοιπόν, καταρχήν, σε θαυμάζω όλα αυτά τα χρόνια για ένα πράγμα, για πολλά πράγματα, αλλά για ένα σίγουρα. Έχεις το θάρρος της άποψης, τη γνώμη σου. Δηλαδή, δεν πάνε να σου λένε οι άλλοι ότι θέλουν, αυτό που νιώθεις εσύ θα το πεις. Και αυτό νομίζω είναι από τα καλά στοιχεία που έχεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα. Τι έγινε τώρα. Τα έφαγε μαρμάγκο τα 23 εκατομμύρια. Καταρχήν πριν περίπου ένα μήνα, όταν ξανάσταγε είπαν ότι θα αφαιρέσουν αυτά τα εκατομμύρια, τους είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει τούτο, διότι είναι το μοναδικό κοντίνι που ενισχύει τους φοιτητές, τα επιδόματα, τις επιχορηγήσεις των επιδοχείων κτλ. Είναι αδιανόητο το όπου είναι. Και είπαν να το ξαναδούμε. Ναι. Όχι μόνο δεν το ξαναείδα, αλλά έβαλαν προϋπολογισμό, σε παρακαλώ, στο φορέα από το Υπουργείο Εσωτερικών και το ενέκρινα στο Υπουργείο και από την άλλη το αφαίρεσαν από το Γενικό Προϋπολογισμό. Αυτό από μόνο του ήταν όντως εξοργιστικό και τους εξεκαθαρίσαμε ότι, κύριε, αν δεν το επαναφέρετε, οι ταμένες επιτροπής προσφύγων θα καταψηφίζουν τον προϋπολογισμό και τους είπα θα ανάβω εκστρατεία να το καταψηφίζουν κι άλλοι. Ναι, αυτοί τι είπαν όμως. Αυτοί πώς δικαιολόγησαν αυτή την αποκοπή. Ήταν μια κοπέλα από τον προϋπολογισμό. Ήταν ο λίγο τι έπαιζε τον ρόλο του μανταντοφόρου. Διερωτούμε αν όμως διεμήνυσε στον Υπουργό αυτά που τη είπαμε μια άλλη φορά. Μάλιστα. Απλώς δεν ξέρω ακριβώς τι είναι που έγινε, διότι μου φαίνεται παράξενο γνωρίζοντας τον κεραυνό ότι θα απέκοπτε τέτοιον κοντινίνα σε τέτοιο κεφάλαιο. Νομίζω ο Υπουργός πρέπει να μην είναι λόγια γνώση. Νομίζω, έτσι εκτιμώ δηλαδή. Μάλιστα. Άρα εσείς λέτε, αλλά φέρτε τα λεφτά πίσω. Δεν έχουμε άλλον τρόπο να στείλουμε το σωστό μήνυμα. Το μήνυμα είναι τούτο. Μάλιστα. Να επιστρέψουν το κοντήλι, δεν ψηφίζουμε. Αν το επιστρέφω, δεν ψηφίζουμε. Τόσο πολύ, είναι όλοι σύμφωνοι στην επιτροπή σας εκεί. Ομονοούντες, απάντες. Μάλιστα. Ναι, αλλά βλέπεις όμως ότι, αγαπητέ μου Ζαχαρία, κόβονται και άλλα κονδύλια. Δηλαδή από την επιτροπή, από την υγεία, δεν γίνεται καν λόγος για ίδρυση και λειτουργία Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου. Που το περιμέναν όλοι. Ξαφνικά, ας πούμε, λέει το Πετσόκοφ στο Υπουργείο Οικονομικών. Τι να κάνω, συγκρατούν τα έξοδα. Κοιτάξτε, όταν στο Υπουργείο Υγείας, στο σύστημα υγείας γίνεται ολόκληρο πάρτι και πληρώνονται δισεκατομμύρια και ο κόσμος δεν μπορεί να βρει γιατρό να το δει, αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί στο Υπουργείο Υγείας κάτι δεν πάει καλά. Είναι μπάτε σκύλια, λέστε. Είναι ένα ατελείωτο πάρτι. Εξαναείδε να έρχονται ξένες εταιρείες από το εξωτερικό να αγοράζουν νοσηλευτικά κέντρα στην Κύπρο. Μάλιστα. Γιατί τι είμαστε, ο φαρός της γης. Διότι πληρώνει ο αγαθός και πυριακό ταός και μαζεύουν αυτοί εκατομμύρια χωρίς να προσφέρουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Γιατί έγινε κερδοφόρος ιατρικής στην Κύπρο. Για ποιον λόγο, για την υγεία των Κυπρίων. Ναι. Παρακάμπτουν τα κοπέλια. Άρα, και η κυβέρνηση χρειάζεται στην ουσία σε αυτόν τον τομέα. Καλά, εσύ που έχεις τον τρόπο και την πρόσβαση πρέπει να τους τα λες αυτά. Σε κυβερνό κόμμα είστε. Ο τρόπος και η πρόσβαση, Ανδρέα μου, είσαι εσύ. Ναι, εγώ. Ελπίζω να παίρνω το μήνυμα από κοντά σου τώρα που μιλούμε. Σωθήκαμε. Αν περιμένετε από μένα, σωθήκαμε. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Περίμενε λιγάκι. Είναι τραγικό δηλαδή αυτό που γίνεται με το σύστημα υγείας. Είναι πραγματικά τραγικό. Εκαταστρέψατε τις ειδικότητες. Μπήκαν μπακτορή χρημάτων. Σπατανούνται χρήματα. Όχι για την υγεία των πολιτών. Όχι γιατί κάποιοι γιατροί κάνουν τη δουλειά τους. Είναι διότι γράφουν πάνω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Γίνεται ένας γιατρός συνταξιούχος 80 χρονών, 87 χρονών να παίρνει ας πούμε 30.000 ευρώ. Πώς σε παλαβές χώρες, γιατί γίνεται αυτό. Διότι κάποιες στήσαν μηχανή και κάνουν πάρτι. Και λίγα λες. Μπορεί και παραπάνω να παίρνουν κάποιοι. Εντάξει, ότι το σύστημα, Ζαχαρία μου, το σύστημα έχει τα προβλήματά του, τα έχει. Ότι ήρθε για να βοηθήσει, και αυτό είναι μια παραδοχή. Ως τώρα το μόνο που κάνει λέει λαϊλατή, ρε Ανδρέα. Ναι. Λαϊλατή δεν τσέπεσε στο κοσμάκι. Πήγαινε στα νοσοκομεία, είδε την κατάσταση. Ναι. Έγινε σε υπαλλήλους. Στρατιές, διοικητικών υπαλλήλων, δεν ξέρει τι βλέπει το Θεοκάμ. Μάλιστα. Αλλά
Αυτό που έγινε με τους οικογενειακούς γιατρούς, τους προσωπικούς, δείτε, είναι η μεγαλύτερη δυστυχία που έγινε ποτέ και η μεγαλύτερη ανοησία. Και κατάστασε την ιατρική την ίδια, τις ειδικότητες των γιατρών. Ναι. Πάει να σου κάνει ραντεβού από 3 μήνες, 6 μήνες. Κάτι ανοησίες, κάτι βλακές γίνεται να σπασμένο το πόδι σου και να σου πει να πάει στον οικογενειακό για να σε στείλει από στον ορθοπαιδικό. Γιατί είναι στραβός να πάει. Είναι αλλά κάνουμε και εμείς κατάχρηση, Ζαχαρία μου, του συστήματος. Ποια κατάχρηση κάνουν, ποιος κάνει κατάχρηση, ρε άντρε. Πάνε 7-8 φορές εκεί. Κατάχρηση κάνουν οι ίδιοι που στέλνουν τους ασθενείς. Ναι. Είναι οι ίδιοι που κάνουν, τούτοι που μας υπήρχε χαπάρι είναι οι γιατροί. Όχι, τι κατάχρηση να κάνει ο κόσμος. Γίνεται να σου πω το τεστ Παπα-Νικολάου. Άκου τώρα το τεστ Παπα-Νικολάου που κάνουν οι γυναίκες. Αντί να πείθουμε τις γυναίκες να πάνε, πηγαίνεις σε μια χρονιά μπληρώνεις. Και την άλλη να μην πληρώσει. Δηλαδή ένα λάξ να το κάνει κάθε 2 χρόνια. Αν είναι δυνατό. Είναι τούτοι φωστήρες του συστήματος υγείας που τα κάνουν τούτα. Γίνεται στην πρόληψη στο τεστ Παπα-Νικολάου τη μια χρονιά να είναι υποχρεωτική η γυναίκα να πληρώσει και την άλλη να μην πληρώσει. Εντάξει, 70 ευρώ σου λέει. Και πώς θα κάνει, δεν θα κάνει. Για να σου πιάσει ένα καρκίνο. Εγώ θυμάμαι. Επειδή κλείσεις 70 ευρώ να πληρώσει 70.000 μετά. Εγώ θυμάμαι αυτό που λέγαμε όσον αφορά τη διοίκηση αυτών των οργανισμών, ποιοι συμμετέχουν και ποιοι διοικούν. Μα διοικούν οι παντελώς άσχετοι, αγαπητέ μου Αντρέα. Είναι κάτι, μαζέψαν κάποιοι λογιστές, οικονομολόγους. Μα το σύστημα υγείας το διοικούν αυτοί που έχουν σπουδάσει, οι ιατροί, οι άνθρωποι που έχουν σπουδάσει συστήματα υγείας. Όχι παντελώς άσχετοι. Ναι. Αλλά δεν είναι μόνο τούτο, είναι η νομοθεσία όπως είναι. Δηλαδή γίνεται ας πούμε να βάλεις μέσα στον προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο να διαφημίζεις το ΓΕΣΥ. Καλά έχουμε με την ΓΕΣΥ στην Κύπρο. Για ποιο λόγο γίνεται εδώ. Μάλιστα. Ως τώρα πληρώσαμε 7 εκατομμύρια για τη διαφήμιση. Άκου τέχνη. Ναι, έχεις δίκιο. Τώρα εγώ θυμάμαι βέβαια και αυτό που είπες στο αμίμητο, γιατί όλοι όσοι συντηρούν το ΓΕΣΥ οικονομικά θέλουν να είναι στη διοίκηση. Έτσι. Εντάξει και όχι μόνο αλλά... Εγώ θυμάμαι το αεροπλάνο που είπες, το αεροπλάνο το φοβερό. Κι εγώ πληρώνω λες εισιτήριο, αλλά δεν πάω να πήγεις στο αεροπλάνο. Ναι, είπαν οι φωστήρες εκεί που σοφιστήκαν αυτές τις φιλοσοφίες ότι όσοι εισφέρουν λέει να διοικούν. Τραγικά πράγματα, αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές. Σωστό. Έχουμε πρόβλημα. Σωστό. Το δείκτη θνησιμότητας ανέβηκε 24%. Μάλιστα. Αγαπητέ μου Ζαχαρία. Είναι μια τραγική υπόθεση. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την Επιτροπή Προσφύγων και το Φορέα και θα τα κουβεντιάσουμε. Ελπίζω ότι θα καταλάβουν πόσο αναγκαία είναι τα χρήματα αυτά για να βοηθηθούν δυσπραγούντες συμπολίτες μας που έχουν πάθει και παθαίνουν από την εισβολή και την κατοχή. Έτσι. Μάνα, όταν σε όλου αυτών των συμμετών που κατεβαίνει στην Κύπρο, του πολιτικού πρόσφυγε πληρώνει πάνω από 100 εκατομμύρια το κράτο. Από του δημιουργικού του πρόσφυγε. Αποκόπτει τα αναγκαία χρήματα. Τους πραγματικούς πρόσφυγες που είναι και εδώ και 50 χρόνια πρόσφυγες. Έχει λίγη ανθρωπή δηλαδή. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ζαχαρία μου. Καλή συνέχεια. Καλή δουλειά. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον βουλευτή του...